Την αγωνία του για τη λύση του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων εκφράζει ο επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Σικιονίων, Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην τελευταία συνεδρίαση της ΤΕΔΚ που δεν είχε κανένα αποτέλεσμα για το θέμα. Εμείς θέλω να δηλώσουμε πραγματικά ότι εκφράζουμε την αγωνία μας για τη λύση του προβλήματος στο σύνολο της Κορινθίας, αλλά καλός ή κακός, γιατί έτσι είναι διαμορφωμένα τα πράγματα, για τη λύση του προβλήματος της Ανατολικής Κορινθίας. Άρα, τι το πλέον λογικό, τι το πλέον αναμενόμενο να υπάρξουν επιτέλους μετά από τόσα χρόνια προτάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Κορινθίας για την επίλυση του θέματος των απορριμμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είναι εσαήλυμένο το πρόβλημα, αλλά ούτε σημαίνει ότι μια περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί χωματερή για άλλα 20 χρόνια. Δηλαδή είναι και θέμα ηθικής, νομίζω, το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος, και άρα λοιπόν από τη στιγμή που ήδη έχει γίνει αυτό από κάποιες προηγούμενες δημοτικές αρχές, δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι αδιαφορούμε. Αντιθέτως, όπως παρακολουθήσατε πάνω, και προτάσεις υπάρχουν, ολιγόλογες αλλά τεκμηρίες. Ακούστε να σας πω, πραγματικά ο πρόεδρος έκανε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να διατηρηθεί όλη η κουβέντα σε ένα πολιτισμένο πολιτικά επίπεδο. Το θέμα είναι δύσκολο. Και είναι λογικό να υπάρχουν και κόντρες και διαφωνίες. Από εκεί και πέρα τώρα, το αν είμαι ικανοποιημένος ή όχι, σίγουρα στο 100%, στο 100% δεν μπορεί να είναι κανένας ικανοποιημένος. Ακόμα και όλα ομόφωνα να ήταν, πάντα θα υπάρξουν κάποιες ενστάσεις, είτε επί της διαδικασίας, είτε επί των τελικών συμπερασμάτων κτλ. Σίγουρα όμως σας λέω ότι δεν γίνεται μια συζήτηση τέτοιου θέματος να μην έχει κόντρες και να μην έχει διαφωνίες. Εκείνο που εξέφρασα εγώ είναι ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε και το επίπεδο, τη σοβαρότητα και κυρίως το σεβασμό των όποιων αποφάσεων. Γι' αυτό και διευκρίνησα στο τέλος ότι ούτε φωτογράφησα ούτε ονομάτισα κάποιον εκ των συναδέλφων. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα αυτά καθ' αυτά, καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εισηγήσεις. Δηλαδή, μόνο με ένα φάξ με τον τίτλο του θέματος, όταν για παράδειγμα λείπουν οι εκπρόσωποι των ΦΟΣΔΑ, για παράδειγμα, έτσι, εκεί ήταν η διαφωνία μου. Δεν έχω λόγους να μην συζητήσω. Αλλά όταν ένας ολόκληρος ΦΟΣΔΑ δεν είναι ο πρόεδρος εκεί να καταθέσει τη θέση του, όταν δεν έχει προχωρήσει ο περιφερειακός σχεδιασμός, αφού όλοι περιμέναν τον περιφερειακό σχεδιασμό.